In Business News. Το βραβείο Editor's Choice είναι από τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς. Το βραβείο δίνεται φέτος σε ένα από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Κύπρο για τρεις κυρίως λόγους. Για τα συνεχή καλά αποτελέσματα και συνεχή ανάπτυξη των τελευταίων ετών, για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος όμιλος είναι από τις μεγαλύτερες κυπριακές πολυεθνικές εταιρείες με παρουσία σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού και με το μεγαλύτερο μέλος του κύκλου εργασιών της να γίνεται στο εξωτερικό, και για τη συμβολή του ομίλου στην τεχνολογική αναβάθμιση Digital Transformation της Κύπρου, της οικονομίας και του επιχειρήντης. Πρόκειται φυσικά για τον όμιλο Logicom. Τιμητικό βραβείο Editor's Choice. Growth Mindset, πάθος και εξωστρέφεια είναι οι τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τη Logicom. Φιλοσοφία μας είναι να σκεφτόμαστε πάντοτε αναπτυξιακά και με θετικό δυναμικό πνεύμα, υιοθετώντας νέες τεχνολογικές τάσεις. Λοιπόν, καλούμε τον κύριο Βαρνάβα Ειρήναρχο, CEO του ομίλου Logicom, να προσέλθει για να παραλάβει το βραβείο του. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παραλαμβάνω αυτό το βραβείο εκ μέρους της οικογένειας της Logicom και ευχαριστώ την IMH και την Επιτροπή για αυτή την τιμητική διάκριση. Η διάκριση αυτή ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο μας Τάκη Κληρίδη, στον Γιώργο Παπαϊωάννου, στον Νίκο Μιχαηλά, στον Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, καθώς επίσης και στα πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ιδιαίτερη αναφορά στον Αδάμο Αδαμίδη, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για 20 χρόνια. Η τιμή αυτή ανήκει επίσης σε όλα τα μέλη της εκτελεστικής διεύθυνσης και σε όλο το προσωπικό της Logicom, τους οποίους και ευχαριστώ για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, την εργατικότητα και το πάθος τους. Είναι αυτό το πάθος που μας πρόχνει μπροστά. Θέλω να εισηγηθώ ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηματίες. Τολμήστε να πάτε στο εξωτερικό. Growth mindset. Η αγορά της Κύπρου είναι περιορισμένη. Σίγουρα το να επεκταθείς στο εξωτερικό δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Και βέβαια απαιτούνται θυσίες. Και η σύζυγος μου και τα παιδιά μου το γνωρίζουν καλά. Χρειάζεται αρκετή μελέτη, πολύ προσοχή, σοβαρότητα, υπομονή και επιμονή. Όταν πετύχεις όμως, οι ευκαιρίες στο εξωτερικό είναι πολλές και τα μεγέθη εντελώς διαφορετικά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Με τα σωστά βήματα που πρέπει να γίνουν, η Κύπρος μας έχει δικαίωμα να ταινίζει το μέλλον
με αισιοδοξία. Και εμείς έχουμε την υποχρέωση να την οδηγήσουμε μπροστά. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ.